Παρακαλώ, να είστε στο βήμα. Καλημέρα και από μένα και ισχύουν όλες οι προηγούμενες προσφωνήσεις. Εμεί στην άσκηση, πολλές φορές, επειδή συνέβαινε το πιο παράδοξο και επειδή πετυχαίναμε κάθε φορά το κατόρθωτο, αντί να λέμε άσκηση, 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 λέγαμε σουρεάλ, σουρεάλ, σουρεάλ. Θέλω κι εγώ από την πλευρά μου να συγχαρώ την αρχιπήρα Κάλη Σαΐνην γι' αυτή την μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλε να συντονίσει τόσους πολλούς φορείς και τόσους πολλούς οργανισμούς. Ε, όσοι από εμά ήμασταν στο πεδίο, ζήσαμε πραγματικά είτε βρισκόμενοι στη ΣΑΜΟ, είτε διαδικτυακά αυτό το οποίο έγινε σε πανελλαδικό επίπεδο ε, ήταν μια άσκηση που ουσιαστικά είχε τόσα πολλά στοιχεία δεν ήταν μια συνηθισμένη άσκηση, γιατί σε μια συνηθισμένη άσκηση έχεις πάντα συγκεκριμένους ανθρώπους που κάνουν συγκεκριμένα πράγματα σε ένα χώρο, σε ένα υπουργείο κάπου και δρούν ανάλογα με τον τρόπο που έχουν εκπαιδευτεί. Εμείς όμως ήμασταν σε ένα κέντρο υποδοχής, δηλαδή σε ένα κέντρο που οι πληθυσμοί είναι μετακινούμενοι και που μπορεί κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους που έλαβαν μέρος στην άσκηση να είχαν φτάσει εκεί το προηγούμενο βράδυ. Ήταν λοιπόν κάτι το εξαιρετικά ιδιαίτερο. Ε, αυτό το οποίο, κύριε Υπουργέ, θελήσαμε να κάνουμε ήταν να προσθέσουμε στοιχεία σχετιζόμενα με άλλες πτυχές μιας άσκησης, όπως είναι τα συνόδευτα ανήλικα, που είναι προτεραιότητα, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να εκπαιδευτούν ε, και ήταν επιτυχία, θα το δείτε, ε, ε, τα συνόδευτα ανήλικα κατάφεραν να βγουν από τον καταβλισμό σε ένα λεπτό. Επίσης, μια άλλη πτυχή ήταν η ένταξη στην άσκηση του τράφικινγκ, ε, υπήρξε δηλαδή ειδική ενότητα ώστε να μπορεί να εντοπίζει η αστυνομία κάποιον ο οποίος βγαίνει από την τρύπα του με μια, μαζί με μια γυναίκα που εκμεταλλεύεται και είναι εδώ και ο εθνικός για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων. Ε, με αυτό θέλω να πω και να τελειώσω: ότι αυτό το οποίο φιλοδοξούμε είναι να έχουμε πρακτικά αποτελέσματα, αλλά να έχουμε και καλέ πρακτικέ σε παιδεία που κανεί τον κόσμο δεν έχει συμπεριλάβει σε τέτοιε ασκήσει. Δηλαδή, να γίνουμε πρότυπο όπω σε πολλού άλλου τομεί, πρότυπο και δημιουργία προποθέσεων καλών πρακτικών για όλη την Ευρώπη και όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Και πάλι ευχαριστώ πολύ σε όσου συμμετείχαν σε ένα τόσο δύσκολο εγχείρημα. Ε, και πολλά συγχαρητήρια πάλι καλή για αυτό το οποίο κατάφερες μέσα σε πολύ αντίξωες συνθήκες. Να είστε όλοι καλά. Και τώρα κύριε Υπουργέ, θα σας παρακαλέσω να ανέβετε στο βήμα για την επίσημη έναρξη της ημέρας αξιολόγησης, Evaluation Day, όπως συνήθως λέμε στις βρέξεις. Ναι, από το χωριό είναι αυτά. Σας ευχαριστώ θερμά. Evaluation Day, το λέμε στον κάμπο, πράγματι. Κυρία Υφυπουργέ, κύριε Γενική, εκλεκτοί προσκεκλημένοι κυρίες και κύριοι. Η σημερινή μέρα έχει ομολογουμένω ένα πανηγυρικό αλλά και άκρο του χαρακτήρα. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να προχωρήσουμε στην αποτίμηση τη άσκηση πρόμαχο 2021, αλλά και να τιμήσουμε όσου συμμετείχαν σε αυτή. Η εν λόγω άσκηση συνέβαλε αποφασιστικά στην αξιολόγηση τη επιχειρησιακή ετοιμότητά μα στι δομέ φιλοξενία, αναπτύσσοντα μια σειρά από σενάρια προσωμείωση για αυτό το σκοπό. Ταυτόχρονα αποτέλεσε ένα ικανοποιητικό crash test για τη συνεργασία εμπλεκόμενων φορέων αναφορικά με την αντιμετώπιση εκτεταμένων και μη κρίσεων. Και μα έδωσε την ευκαιρία να περάσουμε από τη θεωρία στην πράξη, να κινητοποιήσουμε τι δυνάμει μα στο πεδίο και να χαρτογραφήσουμε τις όποιες αδυναμίες μας. Είναι η πρώτη ιστορικά άσκηση κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σενάριο εκένωσης, σε πραγματικό χρόνο δομής φιλοξενίας, αλλά και της ευαίσθητης ομάδας των ασυνόδευτων ελληνικών. Και η αλήθεια σε αυτό το Υπουργείο μάθαμε στα δύσκολα, γιατί ξεκινάγατε με το άσκηση, άσκηση, άσκηση. Εγώ θυμάμαι τα ξημερώματα μιας μέρας το Σεπτέμβριο του 2020, που έλεγε προσοχή, το παρόν δεν είναι άσκηση, όταν είχαμε τον εμπρισμό στη Μόρια, την ευθύνη για 12.000 ανθρώπους, την ευθύνη για εκατοντάδες εργαζόμενους, οι οποίοι έπρεπε να εκενωθούν και εκενώθηκαν με ασφάλεια, χωρίς κανένα ατύχημα, χωρίς καμία απώλεια ανθρώπινης ζωής και μπορέσαμε μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα να επανατοποθετήσουμε τους ετούντε άσυλο στη νέα δομή, κάνοντας 7.500 rapid test σε μια εποχή που τα rapid μόλις τότε ερχόντουσαν στη χώρα μας. Και είναι σημαντικό λοιπόν από την εμπειρία που μάθαμε από την άσκηση, από την εμπειρία που μάθαμε στην πράξη, να σχεδιάσουμε για την επόμενη μέρα. Στην άσκηση που συζητάμε σήμερα συμμετείχαν και τα έξι κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης την πρώτη μέρα και με το κίτσα μου να συμμετέχει σε άσκηση πεδίου τη δεύτερη μέρα στις 22 Οκτωβρίου. Συνολικά ο αριθμός αυτών που συμμετείχαν στην άσκηση άγγιξε τους 5.803 ανθρώπους, ανάμεσά τους και 11 παρατηρητές εξ αποστάσεων, virtual observers, όπως λέμε και πάλι στον κάμπο της ΧΥΟΥ. Στην άσκηση δοκιμάστηκαν και διασυνδέθηκαν με το σχέδιο Αγνοδίκη του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου 12 εθνικά σχέδια διαχείρισης εκτάκτων αναγκών, με την ταυτόχρονη εμπλοκή 22 εθνικών αρχών, διεθνών οργανισμών και ευρωπαϊκών οργάνων. Οι αγνοδίκοι και ο πρόμαχος μας κληροδοτούν πολύτιμη εμπειρία για το μέλλον, αλλά και ένα πλεόνασμα τεχνογνωσίας αξιοποιήσιμο ανα πάσα στιγμή. Καθώς το Υπουργείο σχεδιάζει το νέο Εθνικό Σύστημα Υποδοχής, ήδη όπως γνωρίζετε λειτουργούν οι τρεις νέες δομές σε Σάμο, Κό και Λέρο και είναι ιδιαίτερα σημαντικό που επιλέχθηκε μια νέα δομή για αυτή την άσκηση και μέσα στο 2022 αναμένεται η ολοκλήρωση των δομών σε Χίο, Λέσβο και το φυλάκιο του Εύρου. Σύγχρονες δομές που προσφέρουν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, αλλά και το αίσθημα ασφάλειας που απαιτείται και για τους ωφελούμενους και για το προσωπικό και για την το τοπική κοινωνία. Και θέλω να τονίσω ότι το Υπουργείο μας έχει εκπληρώσει το σύνολο των υποχρεώσεων του προς την Εθνική Νομοθεσία Πολιτικής Προστασίας, όπως ορίζεται με τον 2 του 2020. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους τους συντελεστές της άσκησης. Τη Γενική Γραμματεία Υποδοχής ετούν τον Άσυλο, Την Αρχιπήραχο, την κυρία Σαΐνη, τα αποτελέσματα του πρόμαχου 2021 είμαι σίγουρο πω θα γίνουν το έναυσμα για νέε ασκήσει επιχάρτου, νέε προκλήσει και νέα εγχειρίδια διαχείριση. Και ελπίζω να μην χρειαστεί να ξαναζήσουμε τη δύσκολη πραγματικότητα που ζήσαμε στη Μόρια το 2020. Σας ευχαριστώ και συγχαρητήρια.